Με το ωραίο μας ριζάκι θα φτιάξουμε ένα ωραίο μυρωδάτο πιλάφι, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν γέμιση στη γαλοπούλα για το χριστουγεννιάτικο τραπέζι ή μπορεί να σερβιριστεί σαν ξεχωριστό πιάτο. Και ιδιαίτερα την περίοδο της νηστείας είναι καταπληκτικό γιατί είναι πάρα πολύ θρεπτικό και νόστιμο. Έχουμε τα υλικά μας. Ριζάκι εδώ πέρα. Αυτό είναι το ρύζι το μπονέτ, το κίτρινο. Έχουμε επίσης ελαιόλαδο, ένα κρεμμύδι, πορτοκάλι για λίγο άρωμα, ξηρούς καρπούς. Δεν έχουμε κουνάρι που βάζω συνήθως, είναι πανάκριβο. Έχουμε καθαρισμένο αμύγδαλο. Έχουμε επίσης σταφίδες, λίγα φιστίκια, λίγα επειδή δίνουν μια ιδιαίτερη γεύση, μερικά βερίκοκα αποξηραμένα, λίγο σόγια σος, λίγο, μπορούμε να βάλουμε και το μισό από αυτό, και επίσης τα μπαχαρικά μας. Αυτό εδώ πέρα είναι κάρι. Έχουμε εδώ πέρα μπαχάρι και γαρίφαλο, θα τα χτυπήσουμε. Και έχουμε και κίμινο, πάπρικα ουγγρική, αλάτι πιπέρι και κάστανα! Υπέροχα κάστανα, αυτά είναι ομά κάστανα, τα οποία τα βράζουμε και στη συνέχεια τα καθαρίζουμε και παίρνουμε την ψύχα τους. Ωραία! Τέλος, ζωμός λαχανικών. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και ζωμό κοτόπουλου ή γαλοπούλας. Ταιριάζει πιο πολύ. Αν θέλουμε να το κάνουμε νηστίσιμο αυτό, βάζουμε ζωμό λαχανικών. Πρώτο πράγμα που κάνουμε, καταρχάς, είναι να βράσουμε τα κάστανα και να τα καθαρίσουμε. Αν το έχουμε κάνει αυτό, πάμε με το κρεμμύδι. Ξεκινάμε, ξεφλουδίζουμε, καθαρίζουμε το κρεμμύδι και το λιώνουμε στο μπλέντερ. Λάδι στο τηγάνι, περίπου 4 κουταλιές. Ωραία, τριτσιρίζει το κρεμμύδι και τώρα σε αυτό το σημείο θα βάλουμε μέσα τα μπαχαρικά. Βάζουμε τα μπαχαρικά γιατί όταν τα ζεματίζουμε στο λάδι βγάζουν όλα τους τα αιθέρια έλαια και αρώματα. Λοιπόν, βάζουμε λίγο σκόνη κάρι, ένα κουταλάκι. Χρήσιμα, κλαίμε τώρα. Πάπρικα. Μπαχάρι και γαρίφαλο, το οποίο θα τα χτυπήσουμε στο ουδί. Ωραία, χωμύρισε η κουζίνα. Και σε αυτό το σημείο θα ρίξουμε και τα αμύγδαλα, γιατί θέλουμε λίγο να καβουρδιστούν. Είναι ομά αμύγδαλα ολόκληρα. Θα ρίξουμε και αυτά μέσα. Αν θέλουμε μπορούμε να τα θρηματίσουμε, αλλά εμένα προσωπικά μου αρέσουν ολόκληρα να τα νιώσεις και να τα βλέπεις ανάμεσα στο ριζάκι. Και τώρα θα βάλουμε το ρύζι. Το ρύζι το βάζουμε τώρα μαζί με το ζωμό. Πρώτα το ρύζι λίγο να καβουρδιστεί με το λαδάκι μας. Μοσχοβολάει και τώρα βάζουμε αλάτι και πιπέρι. Αυτό είναι αλάτι μαλαΐων κόκκινο. Ρόζ δηλαδή. Αλάτι, πιπέρι. Αχα! Και λίγο κίμινο που ξέχασα πριν. Καλύτερα να το βάζαμε στο λάδι, αλλά δεν πειράζει και έτσι θα δώσει το άρωμα που θέλουμε. Ανακατεύουμε. Βάλουμε λίγη σόγια σως. Τώρα, σε αυτό το σημείο, ρίχνουμε το ζωμό λαχανικών. Και αφήνουμε το πιλάφι μας να σιγοβράσει μέχρι να σωθεί το υγρό του και όταν σωθεί προσθέτουμε λίγο ακόμα νερό. Μπορούμε και να σκεπάσουμε και πιο γρήγορα. Και τώρα τα κάστανα. Έχουμε εδώ πέρα τα καθαρισμένα κάστανά μας, είναι βρασμένα, τα οποία και αυτά τα ρίχνουμε μέσα σε κομμάτια. Μπορούμε να τα θρηματίσουμε, μπορούμε να τα ρίξουμε έτσι. Αν βαριέστε να παίρνετε κάστανα ομά, να τα βράζετε, να τα καθαρίζετε, υπάρχουν και τα έτοιμα σε σακουλάκια, αυτά που είναι σε κενό αέρος, τα αγοράζετε έτσι, τα ανοίγετε και τα ρίχνετε μέσα στο φαγητό με τη μία. Πω πω, και αυτό από μόνο του είναι ένα πλήρες γεύμα, είναι ένα νηστίσιμο πιλάφι που επειδή έχει τους ξηρούς καρπούς σου δίνει πλήρη πρωτεΐνη. Ρίχνουμε και τα φιστίκια. Αυτά τα φιστίκια είναι ήδη ψημένα, γι' αυτό δεν χρειάζεται να τα βάλουμε από την αρχή.
Και το τελευταίο υλικό, πορτοκάλι. Το ξύσμα πορτοκαλιού για άρωμα και γεύση. Και ήρθε η τέλεια ώρα του σερβιρίσματος. Παίρνουμε ένα πιάτο, παίρνουμε μια κουτάλα και βάζουμε. Αν έχουμε τώρα γαλοπούλα που θέλουμε να γεμίσουμε, γεμίζουμε. Πολύ απλό. Και αμυγδαλάκι. Και λίγο, Σούπερ μιλωτάτο. Ενώσκημο. Πούντα IQ. Μόνο στο Μακεδονία TV. Συντονιστείτε. Αν θέλετε να τα πούμε, θα με βρείτε στο YouTube, το Facebook, το Twitter και το bletchas.gr.